πότε μια αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου θεωρείται επιτυχημένη, ποιος είναι ο ρόλος του χειρουργού στην εκτέλεση της επέμβασης και στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, είναι όλες οι σύγχρονες μέθοδοι κατάλληλες για όλους τους ασθενείς, η εξατομίκευση είναι το κλειδί στην επιτυχημένη αρθροπλαστική. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο υποβάλλονται σε μία επέμβαση στο ισχύο ή στο γόνατο. Αιτία γι' αυτό είναι η οστεοαρθρίτιδα. Μία νόσος η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα τόσο σε νέους, αλλά κυρίως στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών. Η τεχνολογία όμως εδώ έρχεται να δώσει λύσεις. Και πώς? Με την τρισδιάστατη εκτύπωση των προθέσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν εξατομίκευση, άρα και καλύτερο αποτέλεσμα στην πρόθεση και βέβαια στην επέμβαση. Κάτι το οποίο βεβαίως εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής στον ασθενή. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό, έχουμε κοντά μας τον Δόκτωρα Ευάγγελο Γάκη, ορθοπαιδικό χειρουργό. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τις τρισδιάστατες προθέσεις και όλα αυτά τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, πρέπει να πούμε ότι τον πρώτο και βασικό και καθοριστικό ρόλο στην περίπτωση αυτή τον έχει ο γιατρός. Ακριβώς. Είναι λοιπόν σημαντικό να επιλέξουμε έναν γιατρό ο οποίος έχει εμπειρία, γνώση και πάνω απ' όλα κατέχει πολύ καλά την επιστήμη του. Άρα λοιπόν εμείς με ποιο γνώμονα πρέπει να επιλέξουμε έναν γιατρό ο οποίος θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα σαφές, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι διαχρονικό και από την πρώτη στιγμή θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής. Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κριτική ικανότητα των ανθρώπων και των ασθενών, των μελλοντικών ή των υποψήφιων ασθενών. Όλοι είμαστε υποψήφιοι ασθενείς. Σαφέστατα. Και με την εποχή του ίντερνετ και της μεγάλης πληροφόρησης που παρέχεται μέσω αυτού, οι άνθρωποι διαμορφώνουν άποψη, δεν λέω γνώση, άποψη, πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Αυτό είναι δεδομένο. Η πληροφορία πλέον διαχέεται παντού. Βέβαια. Είναι αλήθεια ότι αυτή η μεγάλη διάχυση της πληροφορίας καμιά φορά μας εκτρέπει και από τις σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε όταν θα πρέπει να κάνουμε ένα χειρουργείο. Ο γιατρός πρέπει να είναι έμπειρος, σοβαρός, να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο το οποίο παρέχει και πολύ περισσότερο να έχει την εμπειρία όχι μόνο για τον ασθενή, αλλά και για την επιστήμη. Και βεβαίως να ακολουθεί και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του πάνω στην επιστήμη. Ναι. Γιατί συναντούμε και άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί σε μία μέθοδο που εφήρμοζαν πριν από 20, 30, 40 χρόνια, αλλά το ζητούμενο είναι ότι η επιστήμη προχωράει και γίνεται εργαλείο στα χέρια ενός γιατρού, ενός έμπειρου γιατρού. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να ξέρεις μία παλιά μέθοδο. Οι παλιές μέθοδοι είναι και καλά εγκατεστημένες. Και έχουν προσφέρει. Δεν αμφισβητεί κανείς το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει βέβαια, να συμβαδίζουμε όμως. Βέβαια, ο άνθρωπος, η επιστήμη, γενικότερα η φύση, έχει εξελικτικούς μηχανισμούς. Τι θα ήταν η κοινωνία μας σήμερα, εάν δεν εξελισσόμεθα. Πάντως αντιλαμβάνομαι, γιατρέ, ότι ένας ασθενής ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημά του, θα έχει κάποιους προβληματισμούς. Σίγουρα ένας από αυτούς θα είναι η επιλογή του γιατρού, η επιλογή ενδεχομένως της μεθόδου που θα εφαρμόσει ο γιατρός επάνω του, αλλά και η επιλογή της πρόθεσης, δηλαδή αυτής της άρθρωσης που καλείται ο γιατρός να τοποθετήσει μέσα στο σώμα του. Εκείνος είναι ο οποίος θα υποστεί ή θα απολαύσει τα πλεονεκτήματα μιας σωστής άρθρωσης. Το α και το ω, σας είπα και πάλι, είναι η σοβαρή κοινωνική συνείδηση του γιατρού και η σοβαρή επιστημονική συνείδηση τι θα επιλέξει για τον κάθε ασθενή. Ο ασθενής έχει γενικές πληροφορίες. Όχι όμως ειδικές. Πάμε λοιπόν τώρα, επειδή μιλάμε πάντα για εξατομίκευση, μιλάμε πάντα για 3D εκτυπώσεις, οι οποίες είναι το μέλλον. Ξέρετε, έχουν φύγει τώρα τα ναύη, τα ρομποτικά, όλα αυτά. Δεν έχουν αποτύχει. Δεν προσέφεραν όμως τα αναμενόμενα. Μισό λεπτάκι. Όμως, άλλο δεν είναι να χρησιμοποιούμε ένα ρομποτικό σύστημα για να τοποθετήσουμε μια πρόθεση. Είναι μόνο και άλλο για να τοποθετήσουμε την τρισδιάστατη πρόθεση. Και άλλο να έχουμε εκτυπωμένη. Την τρισδιάστατη πρόθεση εκτυπωμένη. Ποιο είναι αυτό? Μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Ναι, μπορούν να συμβαδίσουν, αλλά δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Διότι στην εκτυπωμένη πρόθεση, αυτό που θα είναι το μέλλον και είναι το trend πλέον. Ναι, η τάση λοιπόν. Η τάση
Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ανασχεδιάσουμε τη μορφολογία του κάθε ασθενή. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί, τι υπάρχει ίδιο στη φύση? Έχετε δει έναν ίδιο άνθρωπο εκτός από τους διδύμους? Και αυτοί διαφέρουν. Και αυτοί διαφέρουν. Έχετε δει ένα ισχύο ίδιο? Εγώ προσωπικά ποτέ. Ακόμη και στο ίδιο άτομο? Ακόμα και στο ίδιο άτομο. Μάλιστα. Άρα έχετε λοιπόν. Έχετε δει ποτέ ένα ίδιο γόνατο? Έχει υποβληθεί ποτέ ένας ασθενής στο ίδιο χειρουργείο και στο ένα γόνατο και στο άλλο? Διαφορετικά θα είναι. Πόσο μάλλον διαφορετικοί ασθενείς? Πόσο μάλλον άντρες με γυναίκες? Γιατί λοιπόν να έχουμε ένα συμβατικό μόσχευμα και να μην προσαρμόζουμε το μόσχευμα αυτό πάνω στις ιδιαιτερότητες του ασθενή? Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Να προσαρμόσουμε, που σημαίνει ότι παίρνουμε κάποια γενική, αν θέλετε, μορφή ενός εμφυτεύματος, μιας πρόθεσης, και την τροποποιούμε ανάλογα για να μπορέσουμε να τη φέρουμε στα μέτρα του ασθενούς. Ή φτιάχνουμε ένα καινούριο μοντέλο εξ αρχής πάνω στον ασθενή? Φτιάχνουμε ένα καινούριο μοντέλο εξ αρχής πάνω στον ασθενή. Ξέρετε που είναι η μεγάλη διαφορά? Με όλες τις μεθόδους που λέμε πριν από 20 χρόνια και χρησιμοποιούμε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να προσαρμόσουμε πάνω σε μια άρθρωση ένα συμβατικό μόσχευμα. Το οποίο μπορεί να είναι από τιτάνιο, μπορεί να είναι από άλλο μέταλλο. Καταλάβατε. Αυτά λοιπόν που προάγουμε, μάλλον αυτά τα οποία είχαμε στη φαρέτρα μας τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μόνο να μας βοηθήσουν να τοποθετήσουμε σε μια άρθρωση ένα συμβατικό μόσχευμα. Δεν είχαν να κάνουν δηλαδή με τη μορφολογία του ασθενή. Γιατρέ, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος εγενετής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην άρθρωσή του, στο γόνατο ή στο ισχύο, άρα λοιπόν δεν έχουμε ένα σημείο αναφοράς για αυτή την άρθρωση, ώστε να μπορέσουμε να την αποτυπώσουμε και να δημιουργήσουμε μια υγιή, εκτυπωμένη, τρισδιάστατη άρθρωση. Από πού λοιπόν θα λάβετε τα στοιχεία για να φτιάξετε μια καινούργια υγιή άρθρωση? Τα στοιχεία θα τα πάρουμε από το άλλο υγιές ισχύο ή γόνατο. Εφόσον υπάρχει. Εφόσον υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τότε θα ακολουθήσουμε τη μέση οδό. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς μας δείχνει πόσο πολύ μπορεί να προχωρήσει η επιστήμη. Όμως είναι κάτι που δύσκολα μπορείτε να με ρωτήσετε, γιατί δεν έχετε την προνομική σχέση με αυτό το αντικείμενο. Ξέρετε πόσες αρθρώσεις δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα στην άρθρωση ένα συμβατικό μόσχευμα λόγω μεγάλης ανομοιομορφίας? Δηλαδή είναι ένα κοινό γνώρισμα αυτό το οποίο μου αναφέρεται? Είναι πολύ συχνό φαινόμενο? Είναι συχνό φαινόμενο, ιδίως στα ισχύα, που δεν χωράει τίποτα μέσα. Που δεν μπορούμε να βάλουμε μία κοτήλη γιατί δεν υπάρχει οστούν. Που δεν μπορούμε να βάλουμε ένα συμβατικό στέμ, ένα στυλαιό. Ένα στυλαιό, διότι έχει μεγάλες ανομοιομορφίες το ίδιο το μοιραίο. Άρα εκεί τι καλείστε να κάνετε? Εκεί λοιπόν αποτυπώνουμε το μοιραίο με 3D σκάνερ. Μια τρισδιάστατη σάρωση λοιπόν. Με μια τρισδιάστατη σάρωση, ευχαριστώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η τρισδιάστατη σάρωση μπορεί να μας δημιουργήσει το στυλό το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στο εμπόριο. Με αποτέλεσμα να τοποθετήσουμε ένα στυλό που να αρμόζει κανονικά μέσα στο μοιραίο οστούν και το οποίο να έχει και όλα τα σοβαρά εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά για να μπορεί να δουλέψει. Εξατομικευμένος και μοναδικός λοιπόν για τον κάθε ασθενή, όχι μόνο για τον ασθενή, αλλά για τη συγκεκριμένη άρθρωση. Ναι, αλλά θα πρέπει να πω εδώ ότι οι 3D εκτυπώσεις είναι τουλάχιστον 70 με 80% περισσότερο στα γόνατα. Τα γόνατα έχουν τις μεγαλύτερες ανεμομορφίες. Για τα ισχύα είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, αλλά δεν είναι και τόσες πολλές που να μην μπορέσουμε. Σκεφτείτε, μέχρι τώρα αυτά κάναμε. Δεν βάζαμε εκτυπωμένα. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Γι' αυτό όμως τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά αλλάζουν. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορούμε πλέον να αντιγράψουμε τη μορφολογία του οστού με αποτέλεσμα να μπορούμε να βάλουμε αυτό που πρέπει. Αυτό όχι είναι αυτό που πιστεύουμε ή κάτι κατά προσέγγιση. Στο περίπου, να το πούμε. Γιατί έτσι απλά. Γνωρίζετε, στο περίπου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οτιδήποτε είναι στο περίπου είναι και χαμηλά ποιοτικό. Είναι χαμηλά ποιοτικό και εδώ θέλω λίγο τη γνώμη σας βάσει της εμπειρίας που έχετε. Ένας ασθενής στον οποίο η πρόθεση αυτή έχει τοποθετηθεί με μια ελαφρά απόκληση,
με μια απόκληση όμως που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του. Τι χρόνο ζωής δίνουμε στην άρθρωση αυτή μετά την επέμβαση? Μικρές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν ποτέ τη ζωή. Όταν βάλουμε λοιπόν μια πρόθεση σε μια άρθρωση, το ερώτημα όμως το σημαντικό είναι κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε ποιότητα ζωής, λειτουργικότητα και βέβαια μακρά περίοδο επιβίωσης του ίδιου του ενθέματος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να εξατομικεύσουμε, αλλά να τοποθετήσουμε και σωστά μία πρόθεση. Όταν μία πρόθεση τοποθετείται σωστά, ανατομικά και εμβιομηχανικά, τότε η άρθρωση η ίδια έχει μακροζωία. Δεύτερον, έχει πολύ καλύτερη κινητικότητα. Και τρίτον, και αυτά που μεταφέρουμε είναι τελευταία στοιχεία, οι εκτυπωμένες αρθρώσεις έχουν 95% ευχαριστημένους ασθενείς. Τεράστιο ποσοστό. Όταν είχαμε ξεκινήσει δεν το πίστευα. Αλλά υλικά, να θυμάστε, όταν στα συμβατικά μοσχεύματα, και εδώ πρέπει να τα λέμε αυτά, δεν πρέπει να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις. Οι ευχαριστημένοι ασθενείς είναι το 1/4, είναι τα 3/4. Έχουμε ένα 25% μη ευχαριστημένους ασθενείς. Και φτάνουμε με τις εκτυπωμένες προθέσεις να έχουμε 95% ευχαριστημένους ασθενείς. Και δεν είναι λίγα τα λίγα. Είναι πολύ μεγάλη σήμερα διαφορά που λέτε. Τεράστια διαφορά. Όταν με τα ρομποτικά, με την πλοήγηση, έχουμε μόνο 85%. Τα ποσοστά τοποθέτησης τώρα. Ναι, μισό λεπτά και λίγο. Αγγίζουν το 98% με 99%. Τι εννοώ τοποθέτηση? Βάση. Πώς τα σχεδιάζεις από πριν, γιατί εδώ εμείς τα σχεδιάζουμε. Θα έρθουμε στο κομμάτι αυτό. Είναι κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε λοιπόν 99% αναλογία, σωστή αναλογία, όταν τα σχεδιάζουμε και όταν τα τοποθετούμε. Μάλιστα. Άρα είναι ένα διτό θετικό αποτέλεσμα η εκτυπωμένη άρθρωση. Πρώτον, γιατί σχεδιάζεται πάνω στον ασθενή, άρα φτιάχνετε μόνο για αυτόν και για τη συγκεκριμένη άρθρωση. Και δεύτερον, βάσει αυτού έχετε ακριβή εικόνα του πώς πρέπει να τοποθετηθούν. Αλλά πάμε λίγο να τα δούμε αυτά αναλυτικά. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ένας ασθενής, ο οποίος έχω πρόβλημα με την άρθρωσή μου, πονάω, ίσως έχω ένα ατύχημα και πρέπει να έρθω σε εσάς, για να μπορέσω λοιπόν να μου αποκαταστήσετε αυτή την βλάβη. Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούμε, τι κάνουμε? Το πρώτο είναι η εξέταση. Το δεύτερο είναι μία μέτρηση ανισοσκελίας που πάντα πλέον κάνω, στα οποία μετράω όλες τις γωνίες των αρθρώσεων. Από το ισχύο μέχρι το γόνατο και μέχρι την ποδοκλινική άρθρωση. Κοιτάω να δω αν το άλλο ισχύο ή το άλλο γόνατο έχει και αυτό αρθρίτιδα, με λίγα λόγια, είναι χαλασμένο, ναι, σας το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να αποφασίσουμε αν είναι υγιές, να αντιγράψουμε το υγιές για να έχουμε και σαφή κατανομή, σωστή κατανομή, σωστό, των φορτίων. Περνάμε από εκεί μετά και κάνουμε μια αξονική τομογραφία τρισδιάστατη. Σαρώνουμε τον ασθενή από τη λεκάνη μέχρι την ποδοκλινική άρθρωση για να μπορέσουμε να δούμε τρισδιάστατα όλη την μορφολογία της άρθρωσης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε μια πλήρη εικόνα με πολλές, να το πω έτσι, ακτινογραφίες, παύλα, αξονικές που σας δημιουργούν την τρισδιάστατη λοιπόν απεικόνηση του σκελετού από τη μέση και κάτω. Το κάναμε αυτό. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πώς φτάνουμε να εκτυπώσουμε μια άρθρωση? Πάμε λοιπόν στο σχεδιασμό. Εκεί λοιπόν μετά σε μια ειδική πλατφόρμα τοποθετούμε αυτά τα οποία έχουμε πάρει σαν δεδομένα από τον ασθενή και κάπου θα το δείξουμε μετέπειτα. Ξεκινάμε να κάνουμε την κατηγοριοποίηση στο τι θα επιλέξουμε για να βάλουμε στον ασθενή. Όταν τι λέτε να επιλέξουμε, τι εννοείτε? Τα νούμερα. Της πρόθεσης. Το sizing που λέμε. Ναι, μάλιστα. Την τοποθέτηση. Mm-hmm. Τον προσανατολισμό. Τον προσανατολισμό των διαφορετικών τεχνητών μπερών μιας άρθρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη γνώση. Και εμπειρία. Εμπειρία και της βιομηχανικής. Ξέρετε, περνάω στον υπολογιστή για να τα σχεδιάσω. Πάνω από μία ώρα για να σχεδιάσω πάρα πολύ καλά μια άρθρωση,
και κάνω 35 με 40 λεπτά να την τοποθετήσω στον ασθενή. Δηλαδή η δουλειά που γίνεται πριν είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στο ίδιο το χειρουργείο. Και ίσως στο και ίδιο, σημαντική στο ίδιο χειρουργείο δεν παίρνω καμία απόφαση. Mm-hmm. Την έχω πάρει νωρίτερα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τα χειρουργεία δεν είναι για να παίρνεις τις τελικές αποφάσεις εκεί. Αλλά για να εκτελείς. Για να εκτελείς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Και γι' αυτό κατεβάζουμε και το χρόνο του χειρουργείου. Συνεπώς, γιατρέ, εκτός από γιατροί, καλείστε να γίνετε και αρχιτέκτονες ενός σώματος ή καλλιτέχνες, αν μου επιτρέπετε. Ο σύγχρονος ορθοπαιδικός, εάν δεν γνωρίζει τις βασικές αρχές, δεν λέω να εμβαθύνει, της εμβιομηχανικής, δεν θα έχει θέση στο μέλλον. Μιλάμε για τη γνώση. Μιλάμε για γνώση, η οποία όμως προέρχεται και από την εμπειρία πολλές φορές. Εννοείται. Είναι συσσωρευμένη Μα εμπειρία. Κοιτάξτε, η εμπειρία είναι γνώση. Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα πάντα είναι γνώση. Τι κατανοώ, λοιπόν. Γι' αυτό και πρέπει εμείς τώρα που μεγαλώνουμε να μεταφέρουμε τη γνώση. Γυράσκω, διδασκόμενος. Αλλά να τη μεταφέρουμε, να μην την κρατάμε. Είναι εγκληματικό να κρατάς τη γνώση. Μόνο για σένα, μόνο και μόνο για να εκτελείς άλλους σκοπούς. Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ βασικό στάδιο στην όλη διαδικασία, το οποίο αφορά ακριβώς τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Και όπως μου λέτε, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά ή ίσως το σημαντικότερο από όλη τη διαδικασία. Έχετε λοιπόν φτάσει να σχεδιάσετε αυτή την άρθρωση. Το επόμενο στάδιο λοιπόν, προκειμένου να παραχθεί αυτή η πρόθεση, ποιο είναι, πού πάει, τι γίνεται, σε πόσο καιρό και βεβαίως αν τα κόστη πολλές φορές είναι συγκρίσιμα με μια ήδη υπάρχουσα έτοιμη πρόθεση. Να πάμε ανάποδα. Τα ερωτήματα ανάποδα. Βεβαίως. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το κόστος. Ποτέ δεν έβαλα το κόστος. Τίποτα δεν ξεκίνησε που να μην είναι ακριβό. Όταν όμως συνεχίζεται η παραγωγή, πέφτει με αποτέλεσμα για το καλό του ανθρώπου και ίσως και για αυτούς που τα κατασκευάζουν, γιατί η μεγάλη παραγωγή σημαίνει και χαμηλό κόστος στο τέλος. Προφανώς. Επομένως, δεν ξεκίνησε τίποτε χωρίς κόστος σε αυτή τη ζωή και ιδίως στην ιατρική. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θυμάστε πόσο έκανε ένα χάπι κάποτε, 100 ευρώ θυμάμαι εγώ, και τώρα κάνει 3. Θέλω να πω, λοιπόν, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και αυτό πρέπει για τον ασθενή, ώστε για τον να ασθενή, μπορεί να κάνει άρα αυτή την επέμβαση. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε σαν πρωτοπόροι. Χαράστε λοιπόν τους ορίζοντες. Πώς λοιπόν θα εξελίξουμε την επιστήμη? Εννοείται αυτοί οι οποίοι μας παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες έχουν και αυτοί κάποιο κόστος. Αλλά ξέρετε κάτι, προχθές ναι, φτάσαμε τα 20.000 χειρουργία στην Ευρώπη. Δεν είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε γύρω στους 40-50 γιατρούς που ασχολούνται. Με εκτυπώσιμες αρθρώσεις. Με εκτυπώσιμες αρθρώσεις. Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, και είναι τα στοιχεία τα οποία τα λέω για πρώτη φορά και δεν υπάρχουν. 95% πλήρης satisfaction, που λένε. Ικανοποίηση, ικανοποίησης λοιπόν και ευχαριστημένων ασθενών. Γιατρέ, αυτό θέλω λοιπόν, να πω, λοιπόν προκύπτει. Ότι ναι, ξέρετε τι σημαίνει όμως αυτό. Οι εκτυπωμένες αρθρώσεις κατεβάζουν το χειρουργικό χρόνο κατά το μισό. Δεύτερον, είναι όλα έτοιμα και δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά εργαλεία. Επομένως, το ίδιο το νοσοκομείο δεν έχει κόστος. Επειδή πάνε πάρα πολύ καλά αυτά, το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν κόστος ούτε για φυσικοθεραπείες. Μειώνεται δηλαδή το έμεσο κόστος το έμεσο, ουσιαστικά και για τον άλλο ασθενή. Μειώνεται. Επανέρχεται ο ασθενής γρήγορα. Και αυτό ακριβώς νομίζω είναι και το μεγάλο όφελος. Δηλαδή όταν μιλάμε ίσως για μια λίγο πιο ακριβή στο αρχικό κόστος πρόθεση, για την εκτυπώσιμη άρθρωση μιλάω, ενδεχομένως τελικά να είναι κερδισμένος ο ασθενής, γιατί σε βάθος χρόνου, στα 15, 20, 30 χρόνια τελικά από την πρώτη επέμβαση, να μην χρειαστεί να ξανατοποθετήσει κάτι καινούργιο. Μα δεν θα χρειαστεί να το τοποθετήσει, γιατί τοποθετείται τόσο καλά που οι φθορές είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα το ακριβό είναι φτηνό στην τελική περίπτωση. Πάντα έτσι δεν ήταν? Αντιλαμβάνομαι ότι το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια πρόθεση, εξατομικευμένη, εκτυπώσιμη, καινούργιας τεχνολογίας, μπορεί να είναι ελαφρώς
υψηλότερο από ότι μια συμβατική πρόθεση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα, γιατρέ, είναι κάτι το οποίο θα είναι μακροχρόνιο, θα έχει ουσιαστική πλέον ικανοποίηση για τον ασθενή και δεν θα χρειαστεί να πιστέψτε το αντικαταστήσει. Πιστέψτε με, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα δικαιώσουν όλες αυτές τις επιλογές μας. Όταν δεν χρειάζεται να αντικαταστήσεις μια πρόθεση, όταν δεν πονάς, όταν έχεις 95% ευχαριστημένος ασθενής, όταν τα ίδια τα νοσοκομεία και οι κλινικές δεν θα έχουν μεγάλα κοστολόγια. Όλα αυτά καλύπτονται. Και όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, θα μειώνονται και τα κοστολόγια. Θα δείτε ότι σε μερικά χρόνια θα κοστίζει ακριβώς όσο και μια απλή συμβατική πρόθεση. Αλλά... Οι επεμβάσεις λοιπόν αυτές με εκτυπωμένες αρθρώσεις, τρισδιάστατες, μπορούν να συνδυαστούν και με τη ρομποτική υποβοήθηση ή αν θέλετε και με συστήματα τα οποία είναι σύγχρονα. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει. Δεν χρειάζεται. Είναι τα ρομποτικά συστήματα. Είναι συστήματα μόνο το πώς θα τοποθετήσεις μία σημαντική πρόθεση. Τίποτα περισσότερο. Εδώ μιλάμε... Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Ακριβώς σου δίνει την ακρίβεια του χιλιοστού. Δεν είναι λίγο, δεν σου δίνει την ακρίβεια του χιλιοστού. Η ακρίβεια του χιλιοστού σου δίνεται μόνο από εκτυπωμένες προθέσεις. Αυτό ό,τι αφορά την πρόθεση. Ναι. Στην τοποθέτηση όμως της εκτυπωμένης πρόθεσης δεν παίζει ρόλο μία τέτοια περίπτωση. Όχι, γιατί έρχεται με οδηγούς. Υπάρχουν λοιπόν οδηγοί. Βέβαια, έρχονται οι οδηγοί. Πάμε στο στάδιο αυτό. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό το πράγμα, αυτή τη διαδικασία για να την κατανοήσουμε. Ο ασθενής λοιπόν που θα επιλέξει μαζί με την σύσταση του γιατρού του να βάλει μια εκτυπωμένη άρθρωση, θα βιώσει τι στο χειρουργείο. Δηλαδή, πρέπει να επιλέξουμε ένα ακριβό ρομποτικό σύστημα, για παράδειγμα, ή μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς αυτό. Όχι, κοιτάξτε. Και όλα τα navigation συστήματα και τα ρομποτικά συστήματα έχουν προσδώσει έχουν μάλλον θετικά αποτελέσματα τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε όμως για άλλο conception. Δεν μιλάμε για το πώς θα τοποθετούμε μία συμβατική πρόθεση. Μιλάμε ότι θα τοποθετούμε μία πρόθεση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στη μορφολογία του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό λοιπόν πώς θα επιτευχθεί, δείτε, αυτό ρωτάω. Δείτε ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Ενώ στις συμβατικές προθέσεις που τις βάζουμε με ρομπότ, με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, προετοιμάζουμε το οστούν του ασθενή να δεχθεί μία συμβατική πρόθεση, στις εκτυπωμένες προθέσεις αφήνουμε το οστούν σε δεύτερη μοίρα, άρα δεν κόβουμε πολύ οστούν, δεν κακοποιούμε τόσο πολύ την άρθρωση, αλλά προετοιμάζουμε το μόσχευμα να μπει. Το εκτυπωμένο μόσχευμα. Καταλάβατε τη διαφορά. Συνεπώς λοιπόν, είναι δύσκολο... είναι το μόσχευμα αυτό που θα εφαρμόσει πάνω στην ειδική μορφολογία. Έτσι, και όχι και η άρθρωση. Και δεν θα κόψουμε πάνω... το οστό για να βάλουμε ένα απλό συμβατικό μόσχευμα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Συνεπώς, γιατρέ, αυτό το οποίο αντιλαμβάνουμε είναι ότι μη αφαιρώντας πολύ τμήμα από το οστό, ο ασθενής ο ίδιος σίγουρα έχει λιγότερη καταπώνηση. Σίγουρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν επηρεάζουμε τα μαλακά μόρια τα οποία είναι γύρω από την άρθρωση. Επομένως, δεν έχουμε ιδιαίτερο πόνο. Δεύτερον, η τοποθέτηση είναι 100% όπως την έχουμε σχεδιάσει. Με αποτέλεσμα να μην καταπονούμε και το οστούν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και τρίτον, αυτή η τοποθέτηση θα του δώσει το ασθενή τη δυνατότητα να περπατήσει νωρίτερα. Γρήγορη λοιπόν αποκατάσταση. Γρήγορη αποκατάσταση. Κοιτάξτε, θα πρέπει να λέμε κάποιες αλήθειες. Γιατί και την αλήθεια πρέπει να την υπηρετούμε. Όχι μόνο άλλα πράγματα. Το fast track λοιπόν είναι ένας βασικός στόχος. Ακούστε. Και για την επέμβαση αλλά και για την αποκατάσταση. Σωστά. Η γρήγορη αποκατάσταση διέπεται από κάποιους φυσικούς κανόνες. Mm-hmm. Που αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Ένα γόνατο, όσο καλά και να το κάνει ένας σας γιατρός, θα περπατήσει την ίδια μέρα και την άλλη μέρα. Δεν θα υπουλωθεί την ίδια ημέρα, ούτε την άλλη μέρα. Προφανώς. Το DNA του ανθρώπου είναι αυτό που σου λέει ότι
στις 20-25 μέρες θα έχεις μια πρώιμη επούλωση, αλλά η σοβαρή επούλωση που ο συνδετικός ιστός με το κολαγόνο του θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την πρώτερη κατάσταση θα είναι 2,5 μήνες. Μάλιστα. Αυτό θα το λέμε. Πώς φαίνεται ο καλός ο γιατρός? Ότι περπατάει ο ασθενής την ίδια μέρα. Σωστό είναι αυτό. Πότε φαίνεται ο καλός ο γιατρός? Στο μήνα. Γιατί εκεί το λέτε? Γιατί τότε θα έχουν κοπεί τα φάρμακα, ναι, θα έχουν φύγει οι πατερίτσες και τότε θα εκτιμήσει ο ασθενής και ο γιατρός μαζί την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της δουλειάς του. Δώστε μου λίγο να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χρειάζεται. Εκεί τι θα έχουμε, ποια θα είναι η ειδοποιώς διαφορά και το βασικό κριτήριο που θα μας επιτρέψει σαν ασθενή να κατανοήσουμε ότι ο γιατρός και η μέθοδος την οποία εφαρμόσαμε στο γόνατό μας ήταν η ενδεδειγμένη και ο κατάλληλος βεβαίως επαγγελματίας. Κοιτάξτε, όλες οι μέθοδοι είναι καλή. Ανάλογα... Το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι πόσο καλός και έμπειρος είναι ο γιατρός. Τι θέλουμε? Θέλουμε καλά αποτελέσματα για τον γιατρό ή καλά αποτελέσματα για τον ασθενή? Γιατί όχι για τους δύο. Μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν και αυτό. Πάρα πολλές φορές όμως κοιτάμε τους αριθμούς. Δεν είναι καλό αυτό. Κοιτάμε επικοινωνιακά να δείξουμε πώς περπατάει ένας ασθενής την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα. Και εγώ το κάνω καμιά φορά. Ενθουσιασμένος. Το έκανα. Δεν το κάνω. Αυτό το πρέπει να δούμε είναι σε βάθος χρόνου πόσο καλά είναι τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Τότε πάμε λοιπόν γινόμαστε καλοί. Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατρέ. Έχουμε ένα ασθενή ο οποίος γίνεται η επέμβασή του σήμερα. Σε πόσο χρονικό διάστημα με την εκτυπώσιμη άρθρωση στο γόνατό του μπορεί πλέον να πει ότι έχω αποκτήσει την καθημερινότητά μου χωρίς να με προβληματίζει ότι έχω ένα ξένο σώμα μέσα στην άρθρωσή μου? Εγώ θα έλεγα πλέον ότι στους 2,5 μήνες θα έχουμε πάρει το 60-70% αυτών που θέλουμε να πετύχουμε. Στους 6 μήνες το 80% και καλυτερεύει η άρθρωση, η εκτυπωμένη άρθρωση ή οποιαδήποτε άρθρωση μέχρι τον 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλά διαφορετικά στάδια. Εννοείται. Και όχι άμεσα από την επόμενη μέρα που περπατάμε. Σηκωνόμαστε. Ναι. Είναι... Αυτό είναι το λάθος μας. Εδώ πρέπει να αγγίζουμε και κάποια θέματα τα οποία μπορεί και να είναι ταμπού. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε πολλοί γιατροί. Υποσχόμαστε πολλά γρήγορα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον ασθενή. Είναι νέος, είναι γέρος, έχει σάχαρο, παίρνει αντιπυκτικά. Είναι υπέρβαρος. Έχει θυροειδή. Γιατρέ, όμως, συχνά ακούμε για επεμβάσεις και μας είπατε και εσείς βεβαίως ποσοστών επιτυχίας 90-95%. Είπατε προηγουμένως ακόμη και 99% στην ακρίβεια τοποθέτησης. Μεγάλες προσδοκίες ή μια πραγματικότητα? Καθόλου. Στις εκτυπωμένες αρθρώσεις όχι. Και με έναν έμπειρο γιατρό δεν είναι μεγάλες προσδοκίες. Να ακούσουμε λοιπόν, γιατρέ, τι έχουν να πούνε οι ίδιοι ασθενείς. Και μάλιστα να δούμε τα βίντεο που περιγράφουν καλύτερα την αποκατάστασή τους, όπως ακριβώς αποτυπώνεται σε αυτά. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κατάσταση στην οποία βλέπουμε τι ακριβώς. Εδώ έχουμε κάνει μια 3D ανάλυση, την οποία 3D ανάλυση την κάναμε προεγχειρητικά. Σχεδιάσαμε το ισχύο του ασθενή. Βλέπετε, περπατάει την ίδια ημέρα, χωρίς πατερίτσες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Κάναμε λοιπόν το σχεδιασμό μας. Και τοποθετήσαμε εδώ ένα σημαντικό μόσχευμα, να ξέρετε. Αλλά ήταν σημαντικό το ότι κάνατε την 3D ανάλυση νωρίτερα, προεγχειρητικά. Σκανάρουμε λοιπόν την άρθρωση, μετράμε όλες τις γωνίες, όλες τις παραμέτρους και αντιγράφουμε όσο μπορούμε τη μορφολογία της, χωρίς εκτυπωμένο. Εδώ δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Κατανοώ και κάτι άλλο, ότι δηλαδή η τρισδιάστατη ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί και για συμβατικά μοσχεύματα. Μα και βέβαια. Μάλιστα. Μα και βέβαια, όταν δεν έχουμε μεγάλη παθομορφολογία, mm-hmm. χρησιμοποιούμε τα μοσχεύματα τα οποία τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε. Όταν υπάρχει μεγάλη παθομορφολογία mm-hmm. Στη γενικότερη περιοχή της άρθρωσης, τότε χρησιμοποιούμε τα εκτυπωμένα μοσχεύματα, γιατί δεν μπαίνει κάτι άλλο. Στο ισχύο σας εξήγησα, είναι πιο εύκολο. Στα γόνατα, ναι,
Νομίζω ότι είναι μόνο, πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Μόνο με εκτυπωμένα μου σχέματα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Και εκεί θα πάμε, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατρέ, μου δίνει την ευκαιρία ακριβώς να σας ρωτήσω για την σημασία που έχει η επικοινωνία αλλά και η συνεργασία μεταξύ ασθενή και γιατρού. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να κατανοήσει ο ένας αυτό το οποίο του περιγράφει ο άλλος. Γιατί ο ασθενής μπορεί να ζητάει άλλα πράγματα. Να λέει, βάλε μου μια εξατομικευμένη πρόθεση και να μην τη χρειάζεται. Βάλε μου κάτι απλό. Ή βάλε μου κάτι ακριβό. Βάλε μου κάτι ακριβό, βάλε μου κάτι φθηνό. Εγώ δεν κάνω υποχωρήστη. Καμία υποχώρηση δεν κάνω στην ποιότητα. Σε όλα τα άλλα μπορώ να κάνω υποχώρηση. Προσπαθώ το μεγαλύτερο ποσοστό πλέον των ασθενών μου και των χειρουργείων μου να έχουν πάντα 3D ανάλυση και 3D εκτυπωμένες αρθρώσεις. Το άριστα επιτυχημένο αποτέλεσμα μιας επέμβασης μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο για κάθε ασθενή ή ανάλογα με τον ασθενή έχουμε τροποποίηση του ποσοστού επιτυχίας. Δηλαδή είναι η επαναληψιμότητά του, ρωτάω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με αυτού του είδους τις τακτικές. Σαφέστατα μπορεί να επιτευχθεί. Όμως να ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει 100% σε αυτή τη ζωή. Μα δεν μιλήσαμε ποτέ για 100%. Έτσι. Άλλωστε και αυτά που ανέφερα τα ποσοστά νωρίτερα δεν πλησίαζαν καν το 100%. Ας μην δίνουμε μεγάλες προσδοκίες. Έχουμε πάρα πολλά ακόμη να μάθουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη να εξελίξουμε στην κοινωνία και στην επιστήμη. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Έτσι, δεν πρέπει να παρουσιάζουμε τα πάντα ότι θα έλεγα είναι ιδεώδη. Δεν είναι. Είναι χαίρομαι που το διευκρινίζετε αυτό, έτσι ώστε να ξέρει και ο ασθενής τι πρέπει να περιμένει την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, ακόμη καλύτερα. Εξήγησα πριν τι πρέπει να περιμένει σε βάθος χρόνου, έχοντας μια καλή μέθοδο και ένα καλό γιατρό. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός, τον οποίο αναφερθήκατε για μια τέτοια άρθρωση, πόση διάρκεια, πόσο χρειάζεται, δηλαδή ο ασθενής που θα έρθει για παράδειγμα από την επαρχία, πόσος χρόνος απαιτείται να βρίσκεται στην Αθήνα, ώστε να είναι την επόμενη στιγμή έτοιμος για να μπει στο χειρουργείο. Γιατί αυτό είναι Εάν πρόκειται για τα γόνατα, συνέπεια οικονομική κιόλας. Αν πρόκειται για εκτυπωμένα γόνατα, θέλουμε 5 με 6 εβδομάδες. Μάλιστα. Αν πρόκειται για εξατομικευμένες καταστάσεις με εξατομικευμένους οδηγούς, προηγούμενη μέθοδος, η οποία εξελίξαμε για να έρθουμε στα εκτυπωμένα μοσχεύματα, μην το ξεχνάμε αυτό, 10 χρόνια αυτό λέω. Ξεκινήσαμε με εκτυπωμένους οδηγούς και φτάσαμε στα εκτυπωμένα μοσχεύματα. Μάλιστα. Ποια ήταν η γενοσιουργός αιτία? Η τρισδιάστατη ανάλυση. Mm-hmm. Να ακολουθείς την μορφολογία της άρθρωσης. Αυτό είναι το πιο μοντέρνο που υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Άρα το πιο κοντινό στο φυσικό. Αυτό είναι. Σχεδίασε την άρθρωσή σου, σχεδίασε την επόμενη αρθροπλαστική σου με βάση τη μορφολογία που έχει το γόνατο και όχι με δογματισμούς του παρελθόντος. Μάλιστα. Είχαμε δογματισμούς στο παρελθόν. Θέλαμε μια ωραία ακτινογραφία να έχουμε και βλέπαμε έναν ασθενή ο οποίος δεν ήταν ευχαριστημένος. Μα η ακτινογραφία ήταν τέλεια. Ο ασθενής δεν ήταν ευχαριστημένος. Γιατί? Είχαμε δογματισμούς. Ακολουθώντας όμως τη μορφολογία της άρθρωσης, υπάρχουν χαρακτηριστικά και παράμετροι. Ναι. Δεν μπορώ να σας τα αναλύσω αυτά. Είναι τόσο επιστημονικά που δεν θα καταλάβετε. Όχι, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Ακολουθώντας όμως αυτό, σχεδιάζεις την άρθρωσή σου. Επομένως... Θέλει γνώση. Mm-hmm. Θέλει υπομονή. Θέλει ηρεμία. Θέλει να καταλάβει ο ασθενής τι του κάνεις. Και γιατί πρέπει να περιμένει τόσο καιρό. Γιατί πρέπει να περιμένει. Δεν πατάς ένα κούμπι. Μία εκτυπώσιμη άρθρωση ενδεχομένως, γιατρέ, μπορεί να έχει νόημα για έναν νεαρό άνθρωπο που ακόμη έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Για να έχει και μεγάλη επιβίωση η άρθρωση. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε έναν άνθρωπο όμως ο οποίος μπορεί να είναι 85-90 χρονών, μπορούμε λοιπόν να έχουμε την πολυτέλεια μάλλον να περιμένουμε για αυτήν την εκτυπώσιμη πρόθεση ή θα πρέπει να πάρουμε μία πρόθεση από το ράφι? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα κάνουμε μια εξατομικευμένη αρθροπλαστική με τρισδιάστατους οδηγούς και θα έχουμε ένα καλό ποσοστό επιτυχίας 85%. Μάλιστα. Άρα και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, πολύ καλά και αρκετά επιτυχημένα. Τώρα,
Το δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ο ασθενής όταν θα έρθει για την πρώτη φορά που θα κάνει αυτόν τον προχειρητικό σχεδιασμό. Είπατε μετά περίπου ότι υπάρχει ένα διάστημα 5 έως 6 εβδομάδων μέχρι να έχουμε την. Βάλετε μέσο όρο ένα μήνα. Ωραία. Έχετε λοιπόν ο ασθενής. Υποβάλλεται σε πόση. Ο χρόνος της επέμβασης πόσο είναι τελικά? Ο χρόνος της επέμβασης είναι γύρω στα 45-50 λεπτά. Και βγαίνει κατευθείαν μετά από το χειρουργείο έτοιμος για να πάει για το θάλαμο ανάνυψης και οτιδήποτε άλλο. Και τα περαιτέρω. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε μία ακόμη περίπτωση αρθροπλαστικής. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι ακριβώς, γιατρέ? Ένας κύριος ο οποίος φαίνεται να περπατάει βασικά χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Ο κύριος είναι μία εβδομάδα χειρουργημένος. Μία εβδομάδα και περπατάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αυτή είναι μία αρθροπλαστική γόνατος. Είναι μία τριζιάστατη αρθροπλαστική γόνατος. Και σχεδόν τρέχει κιόλας. Ναι. Εντυπωσιακό. Αυτή είναι μία τριζιάστατη. Μυστικά στην ιατρική υπάρχουν, γιατρέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει τον κάθε ασθενή για να μας δώσει ένα πολύ καλό επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ξέρετε, η λέξη μυστικά επηρεάζει λίγο την αισθητική μου. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν μυστικά στην ιατρική. Τα πάντα πρέπει να διαχέονται. Δεν χρειάζεται όμως να υπάρχει μια κοντινή σχέση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά ο γιατρός που θα είναι ο αφοσιωμένος, από την άλλη πλευρά ο ασθενής ο οποίος θα είναι πειθαρχημένος. Αν τοποθετείτε έτσι, αυτό ναι. Αν το τοποθετείτε σε αυτή τη διάσταση. Το μυστικό της επιτυχίας. Το μυστικό της επιτυχίας, ναι. Διότι απεχθάνομαι το να κρατάμε μυστικά. Για εμείς οι γιατροί να κρατάμε μυστικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, κατά τη διάρκεια της σκέψης μας. Αυτό το απεχθάνομαι. Για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει η γνώση να μεταφέρεται. Όσον αφορά το μυστικό της επιτυχίας, είναι η καλή σχέση του γιατρού με το ασθενή. Το λέω πάντα. Ο ασθενής θα επιλέξει πάρα πολλές φορές τον γιατρό του. Ξέρετε όμως υπάρχει και αντίστροφα. Και ο γιατρός επιλέγει τον ασθενή του πάρα πολλές φορές. Το κάνετε? Φορές. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές όταν βλέπω ότι ο ασθενής δεν κατανοεί ή έχει υπερεκτιμήσει αυτά που έχει διαβάσει, ναι, το κάνω. Μάλιστα. Άρα η πληροφόρηση που μπορεί να λάβει ένας ασθενής δεν είναι πάντοτε επανάκια, ούτε και βασικός γνώμονας για το όχι, τι θα γίνει στην επέμβαση. Όχι. Όταν κάποιος ασθενής οριοθετεί πώς ακριβώς πρέπει να γίνει το χειρουργείο, με ποια προσπέλαση, με ποιο υλικό, τότε καταλαβαίνω ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει καλή κριτική ικανότητα. Και στο κάτω-κάτω χειρουργούμε τόσα χρόνια. Αλλιώς προτιμώ πολύ να του δώσετε τα εργαλεία, την κάνει μόνος. Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος ασθενής που εγώ θα ήθελα να έχω? Αυτός που θα μου πει: γεια σας, ξέρω ότι έχετε κάνει χιλιάδες επεμβάσεις, γι' αυτό είμαι και εδώ αυτή τη στιγμή. Αφήνομαι στα χέρια σας και κάνετε το καλύτερο για μένα. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα βεβαίως παίρνει δρόμο, το δρόμο του μάλλον είναι η αποκατάσταση μετά την επέμβαση. Δεν είναι μόνο ο γιατρός που προδιαθέτει τον ασθενή. Mm-hmm. Έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε αν και ο ασθενής προδιαθέτει τον γιατρό. Χημεία λοιπόν μεταξύ των δύο. Κλασικά. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν μία ακόμη περίπτωση. Έναν μήνα μετά. Αυτό πληροφορούμε. Εδώ λοιπόν η κυρία αυτή περπατάει. Είναι... Ναι. Είναι μια. Δεν έχω βγάλει ακόμα και τα ράματα. Δεν νομίζω να είναι ένα μήνα. Βλέπω δεν έχω βγάλει τα ράματα, επομένως δεν είναι ένα μήνα. Είναι νωρίτερα, ίσως είναι 15-20 μέρες. Εδώ πρόκειται για μια εκτυπωμένη αρθροπλαστική. Έχουμε λοιπόν τοποθετήσει ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, για το οποίο συζητάμε όλη την ημέρα. Θα ήθελα μόνο να δείτε. Είναι μια εκτυπωμένη. Τι σημαίνει αυτό? Καλύτερη τοποθέτηση, καλύτερη βιομηχανική, καλύτερη λειτουργία των μαλακών μωρίων. Δεν επηρεάζονται λοιπόν και δεν επιβαρύνονται χωρίς να υπάρχει λόγος στα μαλακά μωρία. Σωστά? Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει όμως, γιατρέ, στο σημείο εκείνο να αντιγράψουμε ακριβώς την φύση του σώματος, της άρθρωσης. Τα έχουμε εξαντλήσει τα όρια αυτά με τη σύγχρονη τεχνολογία? Και βέβαια όχι. Κατηγορηματικά όχι. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Τι μπορούμε λοιπόν να δούμε για το μέλλον? Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον στην ιατρική τεχνολογία και δι' στην ορθοπαιδική? Ξέρω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, διότι γνωρίζω. Mm-hmm. Αλλά γνωρίζω ότι ό,τι και να γίνει στο μέλλον, μόνο
με τρισδιάστατη εκτύπωση θα γίνονται τα πάντα. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, λοιπόν, επειδή μας επιφυλάσσει ένα γόνατο, μια άρθρωση, η οποία θα είναι βιολογική και όχι τεχνητή. Βιολογική. Ακριβώς. Αλλά και πάλι, ναι, αυτό θα γίνεται με τρισδιάστατη εκτύπωση. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, εκτυπώνουμε μεταλλικά γόνατα τα οποία έρχονται ακριβώς πάνω στην μορφολογία του γόνατος. Στο μέλλον θα εκτυπώνουμε βιολογικά γόνατα. Δεν θα ζήσω να το δω ούτε εγώ, ούτε κανείς από εμάς, ούτε από αυτούς που μας βλέπουν. Αλλά αυτό θα γίνει. Άρα αυτό το οποίο βλέπετε, λοιπόν, και εσείς είναι μια παραγωγή. Γνωρίζω, ναι, ακριβώς ποιοι έχουν αρχίσει να ασχολούνται με αυτά. Μάλιστα. Είστε ένας από τους επιστήμονες ο οποίος, εκτός από την εμπειρία, διαθέτει και την διορατικότητα αλλά και τη γνώση για το τι μέλη γενέστε. Και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πώς προκύπτει αυτή η πληροφορία? Ταξιδεύετε συχνά στο εξωτερικό? Έρχεστε σε επαφή με ερευνητικά κέντρα? Ακριβώς. Κατάφερα να είμαι καλός συνομιλητής. Το πώς το κατάφερα, αυτό το δείχνει η πορεία μου. Έχει όμως σημασία, γιατί από ό,τι γνωρίζω, έχοντας κάνει μία έρευνα για σας, είστε ο μοναδικός Έλληνας γιατρός, στον οποίο μάλιστα αναφέρονται και διάφορες εταιρείες του εξωτερικού, για τον τρόπο με τον οποίο κάνετε την επέμβαση. Είναι κάτι το οποίο σας ξεχωρίζει. Και αν δεν θέλετε να πείτε κάτι για αυτό, το καταλαβαίνω. Το λέω εγώ, λοιπόν. Με τιμά. Δεν νομίζω ότι έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχω να καταφέρω πάρα πολλά ακόμη. Αλλά το να είμαι καλός συνομιλητής σημαίνει πάρα πολλά. Άρα ο γιατρός πρέπει να ακούει. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εγώ κρατάω, γιατρέ, αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα για τη σημασία των εκτυπώσιμων αρθρώσεων, των τρισδιάστατων εκτυπώσιμων αρθρώσεων και το πόσο σημαντικές είναι για την επιτυχημένη αποκατάσταση μιας άρθρωσης. Αυτό, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ένα γόνατο ή ένα ισχύο, στο οποίο ήδη υπάρχει μια συμβατική πρόθεση, μπορεί σε μια αναθεωρητική επέμβαση να χρησιμοποιηθεί μια εκτυπώσιμη άρθρωση? Στο μέλλον θα μπορεί. Σήμερα? Τώρα, σήμερα δυστυχώς όχι. Μάλιστα. Είναι, λοιπόν, κάτι που αφήνουμε για το εγγύς μέλλον. Σας είπα. Στην ηλικία που έχω φτάσει, το μόνο που θέλω είναι η προσφορά στην επιστήμη. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και εκεί θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στην εξέλιξη της επιστήμης πάνω στα τρισδιάστατα μοντέλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μάθαμε πολλά και μας δώσατε μια διαφορετική εικόνα και για το μέλλον. Τι έπεται. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Η αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου αποτελεί μια επέμβαση όπου η εξατομίκευση είναι καθοριστική. Η τρισδιάστατη τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει μοντέλα προθέσεων ειδικά για κάθε ασθενή, με στόχο την ακρίβεια, την λειτουργικότητα αλλά και την κινητικότητα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.